Η βιωσιμότητα στον κατασκευαστικό κλάδο είναι πολυδιάστατη, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές πτυχές. Όλες οι πτυχές είναι αλληλένδετες και επισημαίνονται σε αυτή την ενότητα μάθησης. Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι ένα σημαντικό, αλλά όχι το μοναδικό κριτήριο βιωσιμότητας. Η ανθεκτικότητα, η ασφάλεια για την υγεία και η ανθεκτικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή των δομικών υλικών και της κατασκευής. Η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πρέπει επίσης να λαμβάνεται προσεκτικά υπόψη. Η εξασφάλιση ευέλικτης μελλοντικής χρήσης μπορεί επίσης να προωθήσει τη μεγάλη διάρκεια ζωής του κτηρίου. Έτσι, η συνεκτίμηση των αρχών της βιωσιμότητας πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος όλων των διαδικασιών σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής ενός κτηρίου. Λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα των πόρων, η οικονομική χρήση των πόρων γίνεται όλο και πιο σημαντική. Ορισμένοι σημαντικοί στόχοι για την αειφορία στις κατασκευές είναι οι εξής. Υπεύθυνος χειρισμός δομικών υλικών, αποτελεσματική χρήση του νερού, αποτελεσματική χρήση της ενέργειας, υπεύθυνη χρήση του οικοδομικού περιβάλλοντος και της φύσης. Οι στόχοι αυτοί αποτελούν μέρος των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του όμικρον ΙΤΑ ΕΕ. Σύμφωνα με τα κριτήρια βιωσιμότητας, το κόστος του κύκλου ζωής ενός κτηρίου αναλύεται ως εξής. Κόστος παραγωγής, χρήση του κόστους των κτηρίων, καθαρισμός, φροντίδα και συντήρηση, επενδύσεις αντικατάστασης, κόστος κατεδάφισης, κόστος αποδόμησης και διάθεσης. Στο πλαίσιο των κριτηρίων βιωσιμότητας, η φάση του σχεδιασμού έχει σημαντική σημασία. Η φάση του σχεδιασμού είναι εξίσου καθοριστική για τις ιδιότητες του κτηρίου. Μπορούν να διακριθούν ορισμένες βασικές προσεγγίσεις κατά τον σχεδιασμό της βιωσιμότητας. Ένα εστί προσέγγιση, σύγκριση του κόστους κατασκευής και του χρόνου κατασκευής. Για παράδειγμα, η κατασκευή ενός παιδικού σταθμού σε συμπαγή ή ξύλινη κατασκευή. 2. Εντί προσέγγιση, σύγκριση του κόστους συντήρησης. Για παράδειγμα, το συνολικό κόστος των διαφόρων μεθόδων κατασκευής για μια διάρκεια ζωής 80 ετών. 3. Ορδή προσέγγιση, διάρκεια ζωής των δομικών στοιχείων. Για παράδειγμα, διάρκεια ζωής των μεμονωμένων δομικών στοιχείων, κόστος συντήρησης και φροντίδας. 4. TH προσέγγιση, η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει επιλογές ανακύκλωσης και παραγωγή αποβλήτων. Για παράδειγμα, επαναχρησιμοποίηση ξύλου ή ορυκτών δομικών υλικών. 5. TH προσέγγιση, εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλα μη μετρήσιμα κόστη. Για παράδειγμα, στη διαδικασία παραγωγής και συντήρησης οικοδομικών υλικών. Εκτός από τις ποσοτικές πτυχές, υπάρχουν και μη τυπικά σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι κατά τη γνώμη τους δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα πιο βιώσιμο από τη διατήρηση των υφιστάμενων κτηρίων. Η βιωσιμότητα δεν αφορά μόνο την παραγωγή και την κατασκευή, αλλά και την κατεδάφιση και τη διάθεση ή την πιθανή περαιτέρω χρήση των δομικών στοιχείων και υλικών. Η κατανάλωση γης και η μεταφορά υλικών διαδραματίζουν επίσης σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη βιωσιμότητα. Κατά το σχεδιασμό και τη λεπτομερή διαμόρφωση των κτηρίων, τα υλικά που βρίσκονται σε μεγάλες ποσότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Η κατανάλωση ενέργειας ενός κτηρίου καθορίζεται επίσης από ένα πλήθος επιρροών στο σχεδιασμό. Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες επιρροής είναι συμπαγής και οριοθετημένος σχεδιασμός του κτηρίου, θερμομόνωση του κελίφους του κτηρίου, αεροστεγανότητα του κελίφους του κτηρίου, ενεργειακή απόδοση της παραγωγής ψύξης και θερμότητας. Συμπεριφορά των ατόμων που ζουν στο κτίριο όσον αφορά τις θερμοκρασίες δωματίου, την ανταλλαγή αέρα, την κατανάλωση ζεστού νερού, τη χρήση παθητικής ηλιακής ενέργειας, τον τρόπο λειτουργίας της τεχνολογίας του συστήματος. Η βιωσιμότητα δεν αναφέρεται μόνο στην επιλογή των δομικών υλικών. Παρόλα αυτά, υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ της χρήσης τούβλου, σκυροδέματος ή ξύλου. Τα λεγόμενα βοηθητικά δομικά υλικά, όπως η μόνωση, η κάλυψη δαπέδων και τείχων ή τα αντικείμενα υγιεινής, δεν θα πρέπει επίσης να παραμελούνται από την άποψη της αειφορίας. Αξίζει πάντα να συγκρίνουμε τις θετικές και αρνητικές ιδιότητες των επιμέρους δομικών υλικών.